Και περιμένουμε την απάντησή σας στο ερώτημα της Κορίνας, που είναι... Είναι, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, φίλοι τηλεθεατές, αν πιστεύετε ότι παρετούμαστε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με τη Συμφωνία της Μαδρίτης. Όσοι από εσάς πιστεύετε πως ναι, θα καλείτε το 090 28 28 27. Όσοι πιστεύετε πως όχι, θα καλείτε το 090 28 28 77. Και θέλω υψηλά νούμερα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεν σας το ζητάω πολλές φορές, μόνο όταν συντρέχει ειδικός λόγος. Γιατί αυτό το θέμα είναι σοβαρότατο. Υπάρχει μία αντίδραση από πολλούς πολιτικούς, αρχηγούς κομμάτων, βουλευτές στη συμφωνία αυτή, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι συμφωνία, είναι μία διακήρυξη αρχών που συνυπογράφεται από τον Σιμίτη και από τον Ντεμιρέλ. Ο Νικήτας ο Κακλαμάνης της Πολιτικής Άνοιξης είπε αρκετά σοφά λόγια για αυτό το θέμα, όπως αρκετές και σπουδαίες παρατηρήσεις έκαναν και οι 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με προεξάρχοντα τον Γιάννη τον Καψίτε ως Υπουργό Εξωτερικών και τον Λευτέρη τον Βεριβάκη. Όπως επίσης κράτησαν αποστάσεις και ο κύριος Τσοχαντζόπουλος και ο κύριος Αρσένης. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση μία πορεία βήμα προς βήμα με την Τουρκία, όταν υπάρχουν απαιτήσεις της χώρας αυτής εκ μέρους της πολιτικής της ηγεσίας για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, για τα συμφέροντά μας. Και είναι λάθος, τραγικό λάθος, κυρίες και κύριοι. Εμείς δεν θα επαναλάβουμε τις απόψεις όσων μίλησαν ως τώρα. Εμείς θα πούμε ακριβώς την ουσία του προβλήματος. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, ειρηνική, ακμάζουσα, και το λέω αυτό με όσα προβλήματα και αν έχουμε, συγκριτικώς με τις άλλες γειτονικές βαλκανικές χώρες. Επομένως, ως τώρα άπλωσε την αγάπη της σε όλους τους γείτονες και προσέφερε σε όλους τους γείτονες ωφέλη και υπηρεσίες. Αντί λοιπόν της μάνας, δέχτηκε χολή. Όλα τα βαλκανικά κράτη συμπεριφέρθηκαν απρεπέστατα και αντιελληνικά, ανθεελληνικά. Και η Αλβανία και τα Σκόπια και η Βουλγαρία. Ήρθε προχθές ο Βούλγαρος εδώ επίσημος, τον υποδεχτήκαμε κτλ. Και είναι ο πέμπτος πρόεδρος της Δημοκρατίας Έλληνας που δέχεται Βούλγαρο επίσημο και συζητά ακόμα το θέμα των νερών του Νέστου. Ποιος κοροϊδεύει λοιπόν ποιον? Η Ελλάς που τα έδωσε όλα ή η Βουλγαρία που δεν έδωσε τίποτα? Αυτή την πολιτική πληρώνει η Ελλάδα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο θέμα της Τουρκίας, η Ελλάς τηρεί τους διεθνείς κανόνες δικαίου και τις συμφωνίες και τις συνθήκες και δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις γειτονικές χώρες. Ξαφνικά έρχεται λοιπόν η Τουρκία και απαιτεί, διεκδικεί, έχει απαιτήσεις. Βλέπω όμως ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όλοι οι βουλευτές, όλοι όσοι διαχειρίστηκαν το θέμα αυτό εδώ και 20 χρόνια έπεσαν στην παγίδα, διότι οι Τούρκοι είναι έξυπνοι και τα βάζουν τα θέματα προοδευτικώς, όχι όλα μαζί, ένα-ένα. Εμείς και όλοι στην ηλικία μου, όταν ήμασταν στο σχολείο, ξέραμε ότι υπάρχει μόνο το κυπριακό πρόβλημα. Μέσα σε 20, 25, 30 χρόνια, ο νέος άνθρωπος, το Ελληνόπουλο, δεν ακούει πια μόνο το κυπριακό, ακούει τα Ήμια, ακούει τη Θράκη, ακούει τη Γάβδο, ακούει τα Πετρέλαια, ακούει την Υφαλοκρηπίδα, ακούει τα Σκόπια, ακούει τη Θράκη, ακούει την Αλβανία. Μέσα λοιπόν σε 30 χρόνια οι γείτονές μας έβαλαν μία πλειάδα απαιτήσεων από τη χώρα μας. Και οι δικοί μας, γι' αυτό σας λέω, είναι ψοφοδεείς, ή το κάνουν σκόπιμα και είναι πράκτορες, ή το κάνουν αφελώς και πρέπει να παραιτηθούν ή να τους διώξουμε. Αναγνωρίζουν τουλάχιστον λεκτικώς ότι υπάρχουν ελληνοτουρκικές διαφορές. Μα με συγχωρείτε πολύ, ποια είναι η διαφορά? Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα από την Τουρκία. Δεν έχουμε καμία διαφορά με την Τουρκία. Αλλά έχουν πέσει στη λούμπα και στα κοινά ανακοινοθέντα, στις δηλώσεις τους, στις συνομιλίες τους, παραδέχονται ότι υπάρχουν ελληνοτουρκικές διαφορές. Καλά λοιπόν κάνουν οι Τούρκοι και σήμερα από θέσεως ισχύως λένε μα πώς. Τόσα χρόνια και η Ελλάς παραδέχεται ότι υπάρχει υφαλοκρηπίδα, ότι υπάρχουν νησίδες, ότι υπάρχουν γκρίζες περιοχές, ότι υπάρχει το θέμα των πετρελαίων και χίλια δυο άλλα. Ενώ δεν υπάρχει τίποτα. Οι δικοί μας πολιτικοί με την άφρονα στάση τους έφεραν στο τραπέζι και έγινε πια γεγονός
κάτι το οποίο είναι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει ελληνοτουρκική διαφορά. Υπάρχουν απαιτήσεις μιας γειτονικής χώρας εναντίον της χώρας μας. Και εμείς το αποδεχόμεθα λεκτικώς και λέμε υπάρχουν διαφορές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα, το πολιτικό έγκλημα που έκαναν οι ηγέτες μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήταν διαφορές εάν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων λέγαμε κι εμείς, ναι, η Τουρκία θέλει την Υφαλοκρηπίδα ή θέλει τα νησιά, αλλά κι εμείς θέλουμε τη Σμύρνη, θέλουμε την Ιωνία, θέλουμε την Κωνσταντινούπολη, θέλουμε τα χώματά μας. Τότε πράγματι υπάρχουν διαφορές. Εμείς θέλουμε αυτά, η Τουρκία θέλει εκείνα. Από τη στιγμή που η Ελλάς δεν ζήτησε ποτέ τίποτα, δεν έθεσε κανένα αίτημα στην Τουρκία, δεν ζητούμε τίποτα, μένουμε στις διεθνείς συνθήκες, άρα δεν είναι διαφορές, είναι απαιτήσεις των Τούρκων. Αυτό δεν το θίγει κανείς. Να ξεφύγουμε από αυτό, δεν θέλω να μείνω στην απόδραση στη σχεδιαζόμενη απόδραση των Αλβανών με όπλα. Εκεί φτάσαμε, ο κύριος Γιαννόπουλος πριν από λίγο προσπάθησε να δικαιολογήσει τα θέματα. Εμείς δεν θέλουμε πολιτικούς που να περιγράφουν τις διαπιστώσεις της σημερινής κατάστασης. Αυτές τις διαπιστώσεις τις κάνει ο ελληνικός λαός, όλοι οι συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε να δούμε τι κάνει η κυβέρνηση για να λύσει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, θα δώσει ποτέ την πράσινη κάρτα? Θα ξέρουμε ποιοι είναι μέσα στην Ελλάδα και ποιοι δεν είναι? Θα γνωρίζουμε που μένουν οι αλλοδαποί? Θα μπορούμε να τους βρίσκουμε όποτε θέλουμε? Αυτά θα τα λύσει η κυβέρνηση? Το να βγαίνει ο κάθε υπουργός και να λέει, α, ξέρετε, γλιτώσαμε, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, ήταν αλλιώς, ήταν αλλιώς, και εμείς δεν τα ζούμε καθημερινά. Και να τελειώσω με δύο κοινωνικά θέματα. Με ένα είναι η απεργία των γιατρών, η απεργία των φαρμακείων, η φαρμακοποιοί. Δεν υπάρχει φάρμακο. Κοιτάξτε αυτό το Σαββατοκύριακο να μην αρρωστήσετε. Μήπως θελήσετε καμιά ασπιρίνη, κανένα βάλιουμ, κανένα ιντεράλ, ξέρω εγώ. Αλλιώς σας βλέπω κατευθείαν στο νοσοκομείο. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, πατέρα Μάξιμε, για 5 λεπτά δώστε μας το στίγμα της σημερινής σας δραστηριότητας. Μάλιστα. Ήθελα να ενημερώσω τον ελληνικό λαό ότι εδώ και 5 μέρες έχουμε ξεκινήσει, έχουμε συνεχίσει, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, την αντίδρασή μας κατά της κατάπτυσης της αυτής και δημοκτώνας και αντισυνταγματικής συνθήκης ή σύμβασης Σέγγεν. Βέβαια είναι γνωστές οι αντιδράσεις αυτές από πάρα πολύ καιρό, οι συγκεντρώσεις, οι διαμαρτυρίες, τα ψηφίσματα κλπ. Τώρα συνεχίζουμε τον αγώνα αυτό όπως είχαμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Πόσα άτομα είστε εξαντλημένοι? Είμαστε καθημερινά από 50 άτομα μέχρι και 2.000 άτομα, ανάλογα με την ώρα. Δηλαδή, κατά δεν διάρκεια... ενοχλεί το νούμερο, αριθμό, σα το ρωτώ έτσι. Ακριβώς, ναι. Δεν φοβάμαι να το πω, ούτε και ντρέπομαι. Mm-hmm. Λέω την αλήθεια, ότι είμαστε από 50 και 100 άτομα μέχρι και 2.000 άτομα. Καθ' όλη τη διάρκεια της νήσης, όπως είναι φυσιολογικό, παραμένουμε γύρω στα 100 άτομα. Τι ζητάτε τώρα που ψηφίστηκε η συμφωνία? Ζητάμε, επειδή είναι αντισυνταγματική και η ψηφία. Γιατί είναι αντισυνταγματική? Γιατί πλήττει κέρια βασικά άρθρα του συντάγματός μας. Το 3, το 4, το 5, το 13, το 27, και ζητάτε, το 20 κλπ. Ζητάτε... Ζητάμε να ενημερωθεί κέρια, συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά είναι 5 μέρες τώρα που ψαλέντε ή φωνάζετε. Και ψέλνουμε και φωνάζετε. Συνθήματα και φωνάζουμε και πορείες κλπ. Ζητάμε να γίνει ουσιαστική, αντικειμενική και επαρκής ενημέρωση του ελληνικού λαού για αυτό το τόσο σοβαρό και μείζωνο σημασία. Έγινε ως τώρα τέτοια ενημέρωση? Καμία. Γιατί δεν έγινε, πατέρα Μάξιμε? Διότι για λόγους ευνόητους. Ποιοι είναι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Να τους πούμε. Δεν θέλουν αυτοί οι κύριοι που κυβερνούν και θέλουν να περάσουν τη συνθήκη Σέγγεν να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός τι μέλη γενέστε με αυτή τη συνθήκη Σέγγεν. Δηλαδή δεν θέλει να μάθει ότι θα καταπατηθούν τα προσωπικά μας δικαιώματα, η προσωπική μας ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θέλουν να μάθουν ότι παρέδωσε, διότι η συνθήκη Σέγγεν τι είναι? Είναι ότι παρέδωσε ο κυρίαρχος λαός, ψήφισε τους εκπροσώπους του και έβγαλε κάποιους ανθρώπους στην Βουλή των Κυβερνήσεων. Αυτοί οι κύριοι πρόδωσαν τον ελληνικό λαό και παρέδωσαν την εξουσία του κυρίαρχου ελληνικού λαού σε ξένα κέντρα εξουσίας και αν ελληνικά. Εφόσον όμως είμαστε μέλη της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράψαμε και τη συμφωνία του Μάστερ, είναι δυνατόν να μην παραδεχτούμε αυτή τη συμφωνία Σέγγεν? Λογικά όχι. Λογικά όχι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι όμως. Ουσιαστικά μπορεί κάποια στιγμή κάποιοι να αποφάσισαν για μας να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δεδομένα τα σημερινά, ήταν Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Θέλετε να πείτε ότι άλλαξαν τα δεδομένα? Άλλαξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε εσείς διαφωνείτε τώρα με τα νέα δεδομένα που προσθέθηκαν? Ακριβώς. Διότι πλέον η Ελλάδα μας πάβει να είναι
κράτος, γίνεται νομός, γίνεται επαρχία, δεν θα έχει καμία. Αυτή ήταν η φυσιολογική εξέλιξη. Ασώψετε εκείνους που μας έβαλε. Συμφωνώ. Τότε έπρεπε να ξεσηκωθείτε, αλλά τότε ευλογούσατε κι εσείς. Κοιτάξτε, εγώ βασικά. Όλοι λέγατε. Μόνο ο Ανδρέας ο Παπανδρέου έλεγε ΕΟΚ, ΝΑΤΟ, το ίδιο ειδικά το έξω από την ΕΟΚ είναι το σπήλαιο Λεόντου. Το είπαμε το σύνθημα, αυτό το λέγαμε. Το λέγατε. Λοιπόν. Είστε Πασόκ. Γιατί το λέγατε. Δεν είναι θέμα αν είμαι Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία ή ΚΚΚ. Είναι υπεράνω κομμάτων. Γιατί λέγατε τα συνθήματα του Πασόκ. Διότι δεν. Επειδή δεν τα λέει το Πασόκ σήμερα. Μια που δεν τα λέει το Πασόκ σήμερα, τα λέτε εσείς. Ίσως και γι' αυτό. Πώς γυρίζουν κυρίες και κύριοι ανάποδα τα πράγματα. Τώρα όλοι οι δεξιοί είναι εναντίον των Αμερικανών. Τελείως. Όπου δεις δεξιό, εναντίον των Αμερικανών. Αυτά τα λέγαμε εμείς παλιά ή όπως τα λέγανε οι άλλοι, τους κατηγορούσαμε. Τώρα τα λένε οι δεξιοί. Και αυτά που έλεγε το Πασόκ τα λέει εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Νηστητή μου κύριε. Νηστητή μου κύριε. Αυτή η Ελλάς είναι η χώρα στην οποία γελιοποιούνται τα πάντα. Γελιοποιούνται τα πάντα. Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα στα σοβαρά. Να προχωρήσουμε γέροντα. Βεβαίως. Λοιπόν, από την Κυριακή το βράδυ στις 6 ώρα που έγινε η πρώτη μας συγκέντρωση που είχε γύρω στις 5.000 ανθρώπους. Και η οποία με σημειωτέ έγινε πάρα πολύ έκτακτα και πολύ πρόχειρα, μέσα σε 4 μέρες οργανώθηκε, χωρίς βεριβολά, μόνο με την από στόμα σε στόμα. Συνεχίσαμε από εκείνη τη μέρα της Κυριακής μέχρι και σήμερα, 24 ώρες το 24ωρο, έξω από τη Βουλή. Με προσφυγή κάνατε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Για να γίνει προσφυγή, το έχουμε ανακοινώσει αυτό. Περιμένουμε, ένα από τα αιτήματά μας είναι να μην υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι ο κ. Στεφανόπουλος ότι δεν θα το υπογράψει. Ή θα φοβηθεί και αυτός και θα βάλει την υπογραφή. Κοιτάξτε, έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι δεν θέλει να υπογράψει, αλλά δέχεται τρομερές πιέσεις. Μήπως παραιτηθεί για αυτόν τον λόγο δεν και για την αρρώστια του, γιατί είναι άρρωστος. Ακούγονται κάποιες φήμες ότι είναι και άρρωστος. Ναι, μήπως θα συνδυάσει και τα δυο και τη σκαπουλάρη και δεν βάλει την υπογραφή του. Δεν αποκλείεται για να αποφύγει το στίγμα, τη μελανιά ενός μιας. Διότι ο κύριος Στεφανόπουλος ήταν μια ζωή έντιμος άνθρωπος. Αφού όταν έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, όλοι, πολιτικοί και εφημερίδες, λέγανε είναι ο έντιμος άνθρωπος. Δηλαδή στην Ελλάδα ήταν έντιμος μόνο ο Στεφανόπουλος. Όλοι οι άλλοι τι ήταν, απατεώνες, λοποδίτες, και ήταν ο μοναδικός. Έτσι μπήκε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και επειδή το ήθελε και ο κύριος Σαμαράς. Μάλιστα. Και έγινε. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Στεφανόπουλος θα προδώσει αυτή την εντιμότητα μια ζωή. Ελπίζουμε όχι. Ελπίζετε όχι. Και εάν όμως παρεπιπτόντως υπογράψει, τότε θα κάνουμε προσφυγή, διότι για να κάνουμε προσφυγή πρέπει να δημοσιευθεί στην εφημερίδα κυβερνήσεως. Μάλιστα. Εάν λοιπόν υπογράψει και δημοσιευθεί στην εφημερίδα κυβερνήσεως, έχουμε έτοιμη ήδη την προσφυγή και θα κάνουμε προσφυγή, θα προσφύγουμε στο δικαστήριο. Τώρα, γιατί δεν είναι κοντά σας κάποιος μεγαλόσχημος της Εκκλησίας, παραδείγματος χάρη, καλά δεν λέω να έρθει ο Σεραφείμ, ο Σεραφείμ είναι και άρρωστος κτλ. Να έρθει ένας Μητροπολίτης, ο Άνθιμος που θέλει να γίνει Αρχιεπίσκοπος, ο Χριστόδουλος, ο Ιερώνυμος, στη Βόνο, όλοι αυτοί με τα εγκόλπια και τα λοιπά, αυτοί γιατί δεν ήρθαν. Πώς θέλουν να γίνουν αρχιεπίσκοποι όταν δεν συντάσσονται με έναν μοναχό και με τον λαό. Κλήρος και λαός, δεν είναι η Εκκλησία. Βεβαίως, αυτοί γιατί δεν έρχονται μαζί σας. Δεν ζητάμε να συνταχθούν μαζί μας. Δεν μπορούν να περπατήσουν. Δεν και έρχονται με τις μεσαιτές, πώς γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς απουσιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και κλίμακα το ράσο και ιδιαίτερα τα υψηλά κλιμάκια του Αρχιερείς. Σχεδόν πάντοτε. Είναι εξαιρέσεων τιμητικών. Εξαιρέσεων, ακριβώς. Αλλά μπορώ να πω όμως τώρα με μεγάλη μου χαρά, διότι δεν είναι, αυτό είναι μια αντίδραση που κάνουμε μεμονωμένη και από ιδιωτική πρωτοβουλία, αν θέλετε, από τον Σύλλογο όμως των Άγιων Κοσμάτων Μετολό, τον Ιεροαποστολικό Σύλλογο, και από τον πατέρα Νεκτάριο, τον Αρχιμανδρίτη, τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, του Αγίου Σεραφείμ και Ιεροαποστολικό Σύλλογο. Δεν είχατε πιέσεις από την ηγεσία της Εκκλησίας. Προς το παρόν. Σας πήρε κανένας να πει, άντε μαζέψτε τα εκεί, μην εκθέτετε την Εκκλησία. Όχι. Και μπορώ να πω ότι ερχόμαστε σε επικοινωνία με πάρα πολλούς Μητροπολίτες και πάρα πολλούς φορείς όλη την Ελλάδα για να προετοιμάσουμε την μεγάλη, την φανταστική συγκέντρωση που θα γίνει τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, πανελλαδική, που ευελπιστώ ότι θα κατεβάσουμε τουλάχιστον. Θέλω ένα να ακούσω μερικά ονόματα αρχιερέων. Θέλετε να ακούσετε? Ναι, πια. Να σας πω δύο-τρία. Πια, ένα. Να σας πω δύο-τρία. Ένα, ναι. Κορίνθου. Κορίνθου. Ο Παντελεήμων. Μπράβο του. Άλλος. Ο Καντιώτης. Καντιώτης, θα έρθει. Ναι. Μάλιστα. Ο Άνθιμος Αλεξανδροπόλεως. Θα έρθει. Μάλιστα. Δόξα σου ο Θεός. Να πω και για τα μετέωρα. Είχαμε συνάντηση πριν δύο μέρες με τα μετάωρα. Ο Χριστόδουλος θα έρθει, ο Δημητριάδος. Ναι, έκανε μάλιστα αυτός και πρόσφατα. Λίγο, πρόσφατα έκανε και εκδήλωση κατά τη συνθήκη Σέγγεν. Προσεκάλεσε αγιορείτη μοναχό και μίλησε, βγήκε μια πολύ έτσι
θα έλεγα, μεγάλη επιτυχία αυτή η συγκέντρωση. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί πλέον πάρα πολύ και αρχιερείς. Δεν πρέπει να ξαναπάνε μέσα στις εκκλησίες οι δεσποτάδες, εάν δεν έρθουν κοντά σας. Νομίζω ότι θα. Να μην κοιμούνται με αυτό το πλευρό οι αρχιερείς, οι σεβασμιότατοι αρχιερείς, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να σταθούν στον άμβονα. Τόσα χρόνια τι λέγανε, τι μας λέγανε, τι λέγανε στο ιερομόναχο. Τώρα δεν μπορούν να μπουν μέσα στις εκκλησίες, θα αρχίσει να πέφτει γιαούρτι όπως στον κύριο Αρσένη. Από τους πιστούς πια. Και δεν θα είναι δείγμα προσβολής, θα είναι η φωνή ανάξιος, όπως γίνεται στη χειροτονία. Διότι η αξιοσύνη συνοδεύει τους κληρικούς όλα τα χρόνια. Όχι μόνο κατά τη χειροτονία. Αυτό να το πείτε. Το λέτε. Το λέμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα. Μισό λεπτό να πω ένα να κλείσω. Ότι συνεχίζουμε τη διαμαρτυρία μας επαόριστον. Δεν θα σταματήσουμε. Έξω από τη Βουλή κάνω έκκληση στον ελληνικό λαό να μας συμπαρασταθεί. Εμείς είμαστε εκεί πέρα καθημερινά, όλο το 24ωρο. Εχθές κάναμε πορεία από την Βουλή στην Ομόνια και επιστρέψαμε 8 η ώρα. Σήμερα πάλι θα κάνουμε πορεία από τη Βουλή προς το σπίτι του Πρωθυπουργού, του κ. Σουμίτη. Μην πάτε και μην το ξυπνήσουμε κιόλας, ήρθε από ταξίδι ο άνθρωπος. Λέτε να κοιμάται τέτοια ώρα. Δεν ξέρει κανείς πότε κοιμάται. Εγώ ενοχλούμαι πάντως όταν με ενοχλούν στο σπίτι. Μάλιστα. Πάτε στο Μαξίμου που είναι πιο επίσημο. Όχι, θα πάμε στο σπίτι. Στο σπίτι θα πάμε. 8 η ώρα σήμερα καλούμε τον ελληνικό λαό και κάθε μέρα να μας συμπαρασταθεί. Στην πιστεύω αυτή η δίκαια διαμαρτυρία μας. Επίσης για τις 3 Αυγούστου να ανακοινώσω ότι προγραμματίζεται στην Κόρινθο, στο γήπεδο της Κορίνθου, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου κ. Παντελεήμονα, Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα της Κορίνθου, μεγάλη συγκέντρωση πάλι για τη συνθήκη ΣΕΚΕ. 3 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, στο γήπεδο της Κορίνθου. Μάλιστα. Τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, παρακαλώ. Σας ακούω. Ναι, γεια σας. Γεια σας, πιο δυνατά. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, λέγομαι Σκιάς Τέλειος, σας τηλεφωνώ από το Πολυτεχνείο της Ξάνθης, από Μάλιστα. τη Θράκη. Δεν ξέρω, είχατε επικοινωνήσει νομίζω με την Σας ζητήσαμε εμείς κύριε καθηγητά να μας πείτε τι γίνεται με τα τσιμέντα Χαλκίδας, με αυτήν την τσιμετόσκονη. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό που είναι το θέμα έχει ως εξής τώρα. Επίκειται να δημοσιευθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν τη λειτουργία του εργοστασίου, πράγμα που έχει καθυστερήσει ίσως ανεπίτρεπτα. Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα είχα επικοινωνήσει με την κυρία Κασαβέτση από το ΙΠΕΧΟΔΕ, που είναι αρμόδια διευθύντρια εκεί.